κομματάρα που τη βάζουμε το πρωί και δεν την έχω βάλει ποτέ μεσημέρι, ατόπιμα, μέα κούλπα, φταίω. Μαριάννα Παπαμακαρίου, για τους πρωινούς ξέρετε ότι αποτελεί αδυναμία, φωνάρα. Πολύ λιγότερο βέβαια προβεβλημένη από άλλες που έχουν το 1/10 της φωνής της. Τραγούδι που έχει γράψει ο μέγιστος, ο αξέχαστος, ο μοναδικός Αντώνης Βαρδής. Το έχει πρωτοτραγουδήσει η Χριστίνα Μαραγκόζη φυσικά, στην οποία οφείλουμε πολλά κομμάτια που έχει γράψει ο Βαρδής. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Έτσι ξεκινάμε. Με ωραίους λαϊκούς δρόμους, με παράπονο, με ντέρτι, με καημό, με συνέστημα. Είναι η εκπομπή ποιος, αυτός 01. 42 Αυγούστου. Εδώ στον αθλητικό λίμπερο σε 107 και 4. Κωσής Τσατσαρός στο μικρόφωνο, αυτό το μουτσουνάρα μου. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 3. Πες μας Μαριάννα. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω και πίσω την σελίδα θα γυρίσω. Εκεί που με τα μάτια θολωμένα μου έλεγες ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Έλα! Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Πάμε. Μπαίνει το Σάζι. Το Σάζι είναι έγχορδο που δεν έχει τάστα, που είναι πανδύσκολο όργανο, αλλά μας περνάει απέναντι. Oh! Συσαλισμόνιτες πατρίδες. Έχει πολύ Βυζάντιο μέσα αυτός ο δρόμος ο παραπονιάρικος. Καινούριο χαλί. Ε! Σταυράκης Παζαρέτζης. Να στείλω χαιρετίσματα στην Αχαΐα, στην Πάτρα. Εκεί, σε καρδάσια, αδερφούς και λοιπούς. Στα παιδιά στο εξωτερικό, εδώ είμαστε. Ανοίξουμε γραμμούλες αν θέλετε να τα πούμε, να κάνουμε παραγγελίες, να βάλουμε τραγουδάκια. Μετά τις 2.30 εκτός απρόπτου θα έχουμε επικοινωνία με Κώστα Βασιλόπουλο και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ρωτήσουμε σήμερα. Για τις ενστάσεις που προέκυψαν για το γήπεδο, για τα μεταγραφικά, τα τηλεοπτικά, τι γίνεται με λιμνιούς, κολονίες κτλ. Είπαμε και το πρωί κολονοϊός. Όταν κολλάς κορονοϊό και πηγαίνεις στην κολονία, είναι πλέον κολονοϊός. Γράφουμε την κολονία με 2 όμικρον,
για να μην υπάρξει καμία παρεξήγα. Είμαστε σε αυτά τα πράγματα ξεκάθαροι. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ είμαστε. Κωστίτσα Τσαρό στο μικρόφωνο. Εν μέσω μεταγραφικού οργασμού. Μ' αρέσουν αυτές οι παρομοιώσεις. Δείχνει μια αναμπουμπούλα, δείχνει μια ερωτική διάθεση, διότι έτσι κι αλλιώς ο οπαδός με την ομάδα έχει μια καψούρα, έχει έναν έρωτα, έχει μια τρέλα, είναι ένα βάσονο με τις χαρές, με τις πίκρες, με αυτά. Δηλαδή, πολύ γουστάρο που χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Κλείνουν και έρχονται και ο αριστερός μπακ, ο Νορβηγός, ο Περέιρα και ο Γιάνγκος, που όπως είπαμε και εχθές, όπως είπαμε και σήμερα, για μας είναι Γιάνγκος, βαφτίστηκε, τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Ούτε Τζάνκο, ούτε Γιάνκο, είναι ο Γιάνγκος. Έτσι. Και η μικρή πρόταση της εκπομπής είναι, αν βάλει ποτέ γκολ στην Τούμπα, αυτό να είναι. Δηλαδή πώς παίζουν, ρε παιδί μου, έβαζε γκολ, ξέρω εγώ, παράδειγμα ρε παιδί μου, Μαχλά στην Ολλανδία, έπαιζε σιρτάκι. Ξέρω εγώ, έκανε μια φοβερή εμφάνιση, ξέρω εγώ, παράδειγμα τώρα λέμε, ξέρω εγώ, ο Τσάρτας στη Σεβίλη, έπαιζε σιρτάκι. Εδώ να παίζει αυτό. Βίρνα σκόραρα. Βίρνα ήρθα στον ΠΑΟΚ, στο Giant της Ελλάδας. Πάμε γραμμές για να μην περιμένετε ασκόπος. Γεια σας. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το φίλο μας. Ζανζάκ Σεφτέ. Ο Ζανζάκ Σεφτέ βεβαίως σήμερα. Γάλλος που έχει περάσει από Σεντετιέν. Λιόν. Κοσοκτσιούμ. Παναγιωτής. Κομό Σαβά. Σαβά πια. Τι χαμπάρια. Ήρθα καταρχάς να χαιρετήσω και να πω καλό χειμώνα. Καλό υπόλοιπο τέτοιο. Με το καλό χειμώνα σου ευχόμαστε έτσι με όλη μας την αγάπη να σου καεί το air condition. Τώρα που έχεις 35 βαθμούς άμα το κλείσεις και απαρρωθείς. Αυτή είναι η πρώτη ευχή. Η δεύτερη, να χάσεις τα σκυλιά από το έλκυθρο που σου σέρνουν το έλκυθρο μέσα στα χιόνια βγαίνοντας από το σπίτι σου. Αυτή είναι η δεύτερη ευχή με το καλό χειμώνα. Να ξέρεις. Καλό, εντάξει, εντάξει. Για όχι, να... καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μπράβο! Έτσι, αγόρι μου, έλα, Παναγιώτη μου. Γιατί αφού... ακόμα 35 μα τώρα τι καλό χειμώνα, δηλαδή. Έτσι είναι οι χειμώνες. Έτσι είναι. Λοιπόν, για πες λοιπόν. Εγώ έλειψα έτσι και έχω μείνει εκτός τι από θες, διάφορα. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Καταρχάς, ήθελα να μου πεις ένα πραγματάκι. Τι έχει απογίνει ο Μαουρίτσιο, δεν έχω μάθει. Ο Μαουρίτσιο έμεινε. Τελείωσε το συμβόλαιό του και αποχώρησε από την ομάδα. Πας πολύ πίσω εσύ. Να σου πω ξέρω καταρχήν. Πήγε πουθενά. Να σου πω καταρχήν, επειδή βλέπω ότι έχεις μείνει αρκετά πίσω. Έχω μείνει πίσω. Με ναι, κεφαλιά ναι. του Ράντε Πάπριτσα μέσα στο ΟΑΚΑ Ψαράκι, είναι γκολ ναι. πρωταθλήματος και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Επειδή. Σου λέω, έχω μείνει πίσω. Λοιπόν, τι έγινε με Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο ναι. τελείωνε το συμβόλαιό του. Ναι, λοιπόν, αποφασίστηκε να μην μείνει, να γίνει ανανέωση. Προς τιμήν του, έχω να κρατήσω μια συγκλονιστική εμφάνιση μέσα στο Καραϊσκάκης στα play-off, εκεί που έβγαλε όλη την ψυχή. Ενώ ήξερε ναι. ότι πιθανό να φύγει, ότι θα φύγει. Ναι, ναι. Αποχαιρέτησε και δεν έχει πάει κάπου σε κάποια ομάδα ακόμα. Άλλη ερώτηση. Πάμε, εδώ είμαι εγώ. Πες μου. Μπορώ να επιλέξω πατριδογνωσία, φυσική ιστορία, γεωγραφία, οικονομικο-κοινωνικο-πολιτικά. Ό,τι θες. Δεύτερη ερώτηση. Λοιπόν. Πάμε. Με το Βιερίνια. Του έγινε μία πρόταση πριν τα play-off κοντά στο εκατομμύριο. Την αρνήθηκε. Για μένα λάθος. Λάθος. Λοιπόν, υπήρξε ψυχρανσία μεγάλη. Και η δεύτερη πρόταση ήρθε μετά από καιρό και ήταν στα περισσότερα από μισά λεπτά κάτω. Λεφτά. 450. Λοιπόν, μάλιστα. ακόμα δεν έχει υπάρξει επαφή διαζώσεις του Προέδρου γιατί είναι στην Ρωσία. Θα μπορούσε αυτό το θέμα να έχει λυθεί και μέσα από Skype. Υπάρχει ενόχληση από μερίδα του κόσμου σοβαρή γιατί ο Αντρέ νομίζω ότι το καλύτερο που είχε να κάνει είναι να μπει μέσα να πει «Βάλε ό,τι θες εσύ Πρόεδρε, αφού είμαι στο ναι, σπίτι είναι... μου». Μα... με εκπλήσει και εμένα όλη αυτή η στάση λιγάκι. Μα να σου πω κάτι, είσαι και 35. Δεν ξεχνάμε τι έχεις κάνει, εννοείται. Είσαι εμβληματικός, είσαι ηγέτης, σε καμία περίπτωση
Εγώ λέω κάθε πρωί, Παναγιώτη μου, δεν υποτιμάμε τίποτα από αυτά που έκανε για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα είναι, νομίζω, αχαριστία αγνωμοσύνη, έτσι. Βέβαια. Όμως το να λες όχι στο 1 εκατομμύριο και να χαλάει για 5 αγώνες για την ρήτρα, για το... για τις συμμετοχές και τα λοιπά, νομίζω λάθος. Θα μπορούσε, δηλαδή, αν έκλεινε αυτό σε ένα συμβόλαιο έτσι χαμηλό, μετά είναι σίγουρο ότι θα έμενε και σε χαμηλό. Κάποια διοικητική θέση και κάποια... Να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου, 1 εκατομμύριο του είπε, με 15 συμμετοχές, θα πάρεις άλλα πόσα, μετά τον περιμένει πόστο, άλλο ένα χρόνο άμα συμπληρώσει τις συμμετοχές και αυτά, δηλαδή, νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η πρόταση. Τώρα, πώς σκέφτηκε... Ας ελπίσουμε. Άλλη ερώτηση. Κινηματογράφος. Λοιπόν, πάμε. Δεν είναι ερώτηση. Θέλω, τώρα, όχι, ερώτηση. Κινηματογράφος. Περιμένω. Θέλω να σε κάνω κοινωνώ ενός προσωπικού μου βιώματος. Βεβαίως, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ να κοινωνήσω τα θέματα. Σε είδα στο όνειρό μου. Και τι σε ερώτησα, Τι σε ερώτησα, Ρεκωστή. Είναι αλήθεια ότι χώρισες με τη Μόνικα εξαιτίας της Αρλής? Φιλέ, γιατί χτυπάς σε προσωπικά θέματα? Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Είναι ένα χτύπημα κάτω πλάκα από τη ζώνη, δηλαδή δεν είναι, δεν σε παρακαλώ. Δεν σε κάνω πλάκα, σε είδα στο όνειρο, κατάλαβες. Να το δεις και αυτό, το ότι με βλέπεις στο όνειρό σου, να το δεις. Να σου πω και την αλήθεια τώρα, γιατί εμένα δεν μ' άρεσε να αφήνω γκρίζα σημεία στη σχέση με τους ακροάτες. Ναι, ήρθε η Μόνικα στην Αθήνα, ήρθε στην Ελλάδα, έκανα ατόπιμα, παράτησα τη Σαρλίζ. Κάπου εδώ πρέπει να εμπλέκεται, νομίζω, και η σύζυγός μου στην κουβέντα. Αλλά... ας πούμε ότι είναι η ραδιοφωνική αδεία. Άφησα τη Σαρλίζ. Άφησα τη Σαρλίζ. Λέω, Σαρλίζ, δεν μπορώ. Είναι η Μόνικα και δεν μπορώ εκεί. Και πήγαμε να τα βρούμε ξανά με τη Μόνικα. Μπήκε η μάνα της στη μέση. Να τα συμπεθέρια, να κάτσουν οι μάνες. Ιταλίδα. Έλα, μωρέ, τώρα. Δεν της είπα, βάλε μπιπ. Έτσι, μάλιστα, λοιπόν, έχει κατάσταση. Άλλη ερώτηση, πάμε. Ήθελα να με έχεις καλύψει πλήρως. Πλήρως. Με έχεις καλύψει πλήρως. Σε έχω καλύψει σαν χιόνι, σαν χιόνι στο καϊμάκι Τσαλάν στο Βόρα. Άντε, φιλιά. Πάμε εδώ. Ναι. Όχι, βέσαμε. 2310-287-888. Τι χαλιαβάζει μας σήμερα. Λέει ένας φίλος αγαπημένος. Ναι. Οκ. Ναι, μωρό μου, λέει, δεν είναι κατάσταση αυτή, λέει. Δεν είναι κατάσταση, λέει, στο σπίτι, λέει, είσαι εσύ σύζυγος, είσαι άντρας με στο σπίτι. Γιατί, ρε γυναίκα. Καλά, το μυαλό σου, λέει, μόνο στο ποδόσφαιρο, όλο στην μπάλα, λέμε το τόπι. Μπάλα αυτός, μπάλα εκείνο, να, ο ΠΑΟΚ, άντε ο ΠΑΟΚ. Να Β' Αγγλίας, να Γ' Σκωτίας. Να Δέλτα, να πούμε, ξέρω εγώ, Καπαδοκία, τι είναι αυτά τα πράγματα. Όλη συνέχεια με το ποδόσφαιρο, να στοίχημα, να έτσι, να αλλιώ. Δεν έχει το μυαλό σου, λέει το σπίτι, λέει το σπίτι, λέει, δεν σε ενδιαφέρει για το σπίτι που μένει. Εγώ, λέει, δεν ενδιαφέρομαι, ρε γυναίκα, για το σπίτι. Εσύ, ζυγί μου, εσύ δεν ενδιαφέρεσαι, λέει καθόλου. Δεν σε νοιάζει το σπίτι, λέει. Καταραίουν όλα, να πούμε, το σπίτι έχει παλιώσει, έχει βγάλει ζημιά, αυτά. Λέει, πε μου τι, όλο το μυαλό σου συνέχεια στην μπάλα. Λέει, του λέει, άντρα μου, το ξέρει ότι η βρύση χάνει. Και με ποιον παίζει? Γεια σας, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Ο Κώστας από το Μαγχάιμ, έχω να σε πάρω ένα χρόνο. Όχι, ρε φίλε, καλώς τον φίλο μου τον Μαγχάιμ. Καλώς τον. Αλλά σ' ακούω κάθε μέρα. Χαίρομαι. Παίρνω και στο φίλο του Ζάχο, έχω κάνει καλή παρέα με το Λίτερο, έχετε πολύ καλά παιδιά. Βέβαια. Και ο Ζάχος και ο Τάσος είναι, ο Ζάχος μπορεί να είναι από άλλο στρατόπεδο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Κάνουν φοβερό δίδυμο με λόγο, τον. Έχει λόγο, έχει επιχειρήματα. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, δηλαδή, κανένα δεν είναι τέλειο στην επιλογή ομάδα. Εκεί ήταν και λάθο βάφτιση έγινε. Κάνουν φοβερό δίδυμο με τον Τάσο. Είναι υπέροχοι και να του ακούτε. Έχουν και χημεία μεταξύ του και έχουν και επιχειρήματα στα πιο πολλά πράγματα και είναι ωραίο αυτό. Αυτό είπαμε, μιλάνε με επιχειρήματα. Εντάξει. Λοιπόν, για πες λοιπόν, σε ακούω με προσοχή. Θα γίνω λίγο. Όσο λίγο, θες. Πώς λέμε, δυσάρεστος. Δυσάρεστος και στενάχρονος. Λίγο θα γίνω. Ό,τι θέλεις. Ναι. Γιατί λες πρώτα σε όσο τη χαρά, λίγο πώς λέμε, μαστίγιο καρότο. Μαστίγιο καρότο. Μια στο καρφί και μια στο πετρέλαιο. Μία μέλη, μία κεντρή, λοιπόν, που λέω στο Δουλόπλος. Πάμε. Επειδή εγώ, ξέρεις, έχω μάθει να κρίνω τους ανθρώπους από τα λεγόμενά τους αλλά και από τις πράξεις τους. Βεβαίως. Πιο πολύ από τις πράξεις. Τα λεγόμενα είναι το αέρα. Πώς λέμε, τα παίρνει ο αέρας. Όπως λένε και οι Λατίνοι, scripta manent, verba volant, λέγανε οι Λατίνοι. Έτσι, ότι τα λόγια είναι στον αέρα,
Τα γραπτά μένουν. Για πες σωστό. Λοιπόν. Και ναι. Οι πράξεις μένουν. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Εγώ για τον Βιερίνια είμαι ένας από αυτούς που τον έχω, πώς να λέμε, τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Δεν θα το βάζω από το σφαιριστή. Έχει δείξει με το χαρακτήρα του ότι είναι άνθρωπος. Φυσικά. Δεν αντιλέγει λοιπόν. Κανένας. Μέχρι τώρα δεν έχουμε διαφωνία. Εγώ είδες ότι φωνάζω λοιπόν. Και λέω δεν μπορούμε ούτε να απαξιώσουμε, όχι δεν μπορούμε, δεν πρέπει, κατά την άποψή μου, ούτε να αποκαθιλώσουμε, ούτε να αλληδωρήσουμε, ούτε να απαξιώσουμε. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Μείνει δε μείνει ο Αντρέ. Αυτά που προσέφερε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να τελειώσω λίγο το λόγο. Να τελειώσω, βεβαίως. Βεβαίως, να έχεις δίκιο. Λοιπόν, όχι, σε παρακαλώ, είσαι πάντα ωραίο. Δεν λες κάτι κακό. Θυμάστε σε μια εκπομπή σου, γιατί σε παρακολουθώ, είχες πει όταν έχουμε μπροστά μας ένα δάσος με λουλούδια και πριν από το δάσος με λουλούδια έχουμε μια κοπριά. Α, όχι, αυτό είναι μια... Το θυμάστε. Θα σου πω ακριβώς τι είχα πει. Είναι μια ιστορία, όχι δική μου, είναι η ιστορία του Αγίου Παϊσίου. Ο οποίος, ναι, το έχεις αναφέρει πολλές φορές. Να το ξαναπούμε έτσι εντάχει για να το ακούσουν οι ακροατές. Mm-hmm. Τι είχαμε πει. Βεβαίως. Έλεγε ο Άγιος μας, ο Άγιος της γειτονιάς μας και της εποχής μας. Μεγάλος Παΐσιος, Άγιος Παΐσιος. Έλεγε mm-hmm. λοιπόν, υπάρχει ένα βουνό το οποίο είναι γεμάτο με λουλούδια και κάπου έχει ακαθαρσίες. Να μην πω τη λέξη που αρχίζει από σκου. Έτσι. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα βουνό, λέει, λίγο πιο πέρα που είναι γεμάτο με ακαθαρσίες, περιτώματα, και υπάρχει ένα λουλούδι. Τώρα, η μύγα, λέει, θα προσπεράσει όλα τα κακά. Θα προσπεράσει όλα τα λουλούδια, η μύγα, θα προσπεράσει όλα τα άνθη και θα πάει να βρει τα κακά να καθίσει επάνω σε ακαθαρσίες. Ακριβώς αυτό πιστεύω έγινε. Λοιπόν, η μέλισσα θα προσπεράσει όλα τα κακά και θα πάει να καθίσει πάνω στο λουλούδι. Και ρωτούσε ο Άγιος. Άρα αυτό ισχύει για τον Βιερίνια, ρε φίλε. Ρωτούσε ο Άγιος, είσαι μέλισσα ή μύγα. Αυτό. Αυτό, άρα πρέπει να είμαστε λίγο πολύ μελισσάκια. Για να εκτιμάμε τα πράγματα και να μην πέφτουμε μόνο σε ένα. Εμείς τόσα καλά, τόσα ωραία πρόσφερε αυτό το παιδί. Έκανε και ένα στραβό. Αλλά πάνω στο στραβό θα μιλήσω, Κώστα, για να τελειώσω. Γιατί μα γι' αυτό, είπα εγώ, δεν πρέπει να απαξιώνουμε ή να τον ρίξουμε στην πυρά ή να αρχίσουμε τώρα να λέμε άσχημα πράγματα. Ναι. Μείνει θα μείνει. Πάντως, κάτι που έτσι κι αλλιώς έχει γίνει ήδη μια ζημιά. Για αρκετό κόσμο Κωστή. Υπάρχει ενόχληση για αυτό που έγινε. Θέλω να με βοηθήσει όμως. Ό,τι θες. Ναι, σε αυτό που ρωτάω. Ναι. Εάν τώρα εσύ αυτά που ακούγονται, ότι τώρα εκατομμύρια. Εγώ αυτά, προσωπικά. Από το Βιερίνια δεν ακούσαμε αντίλογο. Ναι. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι επιχείρημα που λέω. Να σου πω ένα πράγμα. Ακούμε μόνο από τη μια μεριά. Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ, αν δεν ξέρω, το έχω αρχεί αυτό. Αν δεν γνωρίζω και δεν έχω τσεκάρει κάτι από 10 μπάντες, δεν το λέω στο μικρόφωνο. Προτιμώ να φανώ αυτό που δεν ξέρει. Και να πω, παιδιά, δεν το γνωρίζω το θέμα και να τελειώσει εκεί. Το ξέρουν αυτό οι παλιοί ακροατές. Για να λέω λοιπόν ότι του έγινε πρόταση στο εκατομμύριο, ισχύει 100% αυτό που σου λέω. Όπως είπα ότι δεν μου προκύπτει από πουθενά η είδηση ότι ο Βιερίνια ζήτησε λεφτά για να παίξει ένα μήνα. Αυτό δεν ισχύει. Το ψάξα όσο μπορούσα και δεν μου βγήκε από πουθενά αυτό. Το είπα και αυτό, παιδιά. Δεν ξέρω από ποιος το έβγαλε και πού βγήκε αυτό. Ότι ζήτησε 110 χιλιάρικα για να παίξει ένα μήνα στα play-off. Δεν ισχύει. Είναι ψέμα. Αλλά η πρόταση του ενός εκατομμυρίου πριν τα play-off, να ξέρεις ότι ισχύει, αδερφέ. Ωραία. Έτσι. Κώστα, τελευταίο μου είναι αυτό. Ναι. Εγώ, άσε με σε παρακαλώ, σαν Κώστας που είμαι και εγώ συγγνώμη, να κρατήσω μια μικρή επιφύλαξη. Ναι. Γιατί ξέρεις, όλοι πολλές φορές είμαστε σίγουροι, βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, στο τέλος το καίμε άδικα. Okay. Εντάξει, το δέχομαι και είναι σεβαστό. Εγώ το Βιερίνια, μόνο προσωπικότητα που είναι όταν είπε αυτό το. Το όχι στον πρόεδρο. Μην το συζητάς. Το χέρι εκείνη τη βραδιά τη δύσκολη. Εκείνη ήταν η ομορφιά, όλα τα άλλα. Εγώ περιμένω αυτό το παιδί όταν βγει, γιατί είπε, θα μιλήσω. Δεν το έχουμε πει. Πώς σέβεται, περιμένει να τελειώσει όλο και μετά θα βγει, πιστεύω και θα πει. Τα έχουμε πει όλα. Είναι τέτοιος χαρακτήρας. Έγινε. Εγώ σε ευχαριστώ. Θα πούμε πάντα υγεία. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλή χρονιά να έχεις. Γεια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά ραδιοφωνική. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Go to the child. Έλα. Ο Χρήστος από το Μόναχο, ξέρεις. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Δεν gets my friend, my couple. Alles klar, alles gut, my friend. Για πες λοιπόν, σε ακούω με προσοχή.
Λοιπόν, θα σου κάνω δύο ερωτήσεις. Βεβαίως. Η πρώτη ερώτηση είναι ως εξής. Ναι. Έχεις εσύ ένα μαγαζί. Ναι. Και έχεις μέσα 20 υπαλλήλους. Ναι. Από τους 20 υπαλλήλους, ένας από τους 20 σου έχει κάνει άνω κάτω το μαγαζί. Ναι. Και δεν πατάει πελάτες. Ναι. Τι τον κάνεις αυτόν τον υπάλληλο. Εξαρτάται. Τι υπάλληλος είναι. Τι είναι ερώτηση, θα σου πω, σου απαντάω, δεν αποφεύγω την ερώτησή σου. Ό,τι και υπάλληλος να είναι, μπορώ και να έχει κάνει το μαγαζί. Να σου απαντήσω. Ναι, ναι. Αν είναι ένας οποιοσδήποτε υπάλληλος που τον έχω λίγο καιρό στο μαγαζί, δεν θα σκεφτώ καν πολλή ώρα και θα τον διώξω. Αν είναι ένας σημαντικός υπάλληλος που τον έχω χρόνια και μου είχε δείξει πράγματα, σε πρώτη φάση θα τον φωνάξω και θα του πω: έλα εδώ, ρε φίλε. Έχεις κάποιο παράπονο από μένα? Γιατί μαθαίνω ότι μου κάνεις άνω κάτω το μαγαζί. Γιατί το κάνεις αυτό? Για ποιο λόγο? Έχεις κάποιο παράπονο? Υπάρχει κάτι, κάποιο θέμα? Έλα να λίγο να το συζητήσουμε. Γιατί δεν είσαι ένας οποιοσδήποτε υπάλληλος της σειράς. Σε θεωρούσα στήριγμα, σε θεωρώ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μιλήσουμε. Αυτό θα έκανα. Οπότε, ναι. Οπότε τον Βιερίνια τον έκαναν πρόταση 1 εκατομμύριο. Εγώ έμαθα από καλές πηγές ότι ήθελε πάνω από ένα 200-300 και τώρα... Αυτό ήξερα κι εγώ. Αυτό ήξερα και αυτό είπα. Την ομάδα, έχει κάνει και την ομάδα άνω κάτω. Αυτό, η δικιά μου άποψη αυτό, είναι αυτό, πρόσεξε, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έτσι, οπότε το ακούστηκε από διάφορες πηγές. Τώρα διάφορες πηγές, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αν έχει κάνει την ομάδα άνω κάτω. Αυτό δεν εγώ μπορούμε να το ξέρουμε, ναι. Λέω την άποψή μου, αν βεβαίως. Λάθος, μεγάλο. Φίλε μου Βιερίνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόσφερε στην ομάδα πολλά πράγματα, αλλά μέχρι εδώ σε παρακαλώ πολύ, πάρε 500 άμα θέλεις, 300 αρχή και άμα θέλεις, η πόρτα να ανοιχτεί. Να σου πω την άποψή μου. Δύο πράγματα που μπορούμε, χωρίς να δίνουμε βάση σε φήμες, έτσι, γιατί το φήμες ακούμε ότι αυτά, ότι παλί, ότι έτσι αλλιώς. Να πούμε πράγματα που είναι πραγματικότητα. Ένα, ναι. Περιμέναμε από το Βιερίνια πέρσι, που ο προπονητής ήταν στα χαμένα και έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, ίσως να βγει και με μία κουβέντα του να τον στηρίξει περισσότερο, γιατί δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Αυτό είναι δεδομένο. Σωστά. Ναι. Ας τις φήμες. Ναι. Λέμε τι βλέπουμε. Παράδειγμα. Ή περίμενα εγώ, μετά τη μεγαλειώδη και πολύ σημαντική για την ομάδα πρόκριση επί της Μπεσίκτας, στο ποστάρισμα που έκανε από την παραλία, στο τέλος να βάλει ένα συγχαρητήρια ΠΑΟΚ. Μπράβο, παιδιά. Δεν το έκανε. Εγώ εδώ τα λέω όλα, δεν έχω κανένα, ό,τι μου κατεβάζει το κεφάλι το ξέρετε. Έτσι. Άρα σε αυτά τα δύο είναι μείον. Τώρα, άλλο αυτό όμως, μείνει δεν μείνει, πει δεν πει όχι, τα βρουν δεν τα βρουν, και άλλο να πιάσουμε, να αποκαθιλώσουμε ή να υποτιμήσουμε αυτά που προσέφερα τα προηγούμενα χρόνια. Αν αυτό που λες ισχύει, αν δηλαδή έκανε πράγματα μέσα στα ποδητήρια ή ξέρω εγώ έκανε άνω κάτω την ομάδα, τότε είναι μεγάλο ατόπιμα. Αν όμως, εγώ δεν ξέρω αν το έχει κάνει αυτό, αδερφέ. Ξέρω ότι τα προηγούμενα χρόνια ήτανε μπροστά εκεί να σηκώσει τις ομάδες στις πλάτες του και να είναι εμβληματικός. Έχει τεράστια συμβολή στα δύο double. Αν τώρα πέρσι έκανε αυτό που λες, αν όμως, εγώ δεν μπορώ να πω το έκανε, αν το ήξερε ότι το έχει κάνει, να σε βέβαιος θα έλεγα ότι είσαι λάθος, φίλε. Κακός το έκανες, έτσι. Ωραία. Είμαστε ξεκάθαροι, ναι. Στη δεύτερη, πάμε. Ναι, πάμε στο δεύτερο και το καλύτερο. Λοιπόν, πες μου ρε Κώστα, εγώ ακούω τώρα αυτόν τον καιρό, αυτό το διάστημα, ο συμπολίτης έκανε κάτι μεταγραφές, να είχαμε να λέγαμε. Ο Ολυμπιακός έχει διώξει, δεν έκανε τίποτα. Η ΑΕΚ τίποτα. Ο Παναθηναϊκός πιτσιρικάδες. Είναι η μόνη ομάδα που έχω πάρει ωραίους παίχτες, δηλαδή αυτός που έχει πάρει αυτή τη στιγμή που έχω ακούσει είναι καλοί και δυνατοί παίχτες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το πρωτάθλημα φέτος, όχι δεν θα έλεγα το πάρω αίτητος για αυτά, θα το πάρω όμως πιστεύω πολύ άνετα. Ναι. Χαίρομαι που θα σου πω το εξής. Τη δική μου άποψη σε μια κουβέντα, τι θέλεις? Ολοκλήρωσες ή σε διέκοψα? Ολοκλήρωσα, ναι. Τι πιστεύω εγώ? Θα έχουμε πολύ πολύ δυνατότερη ομάδα, πολύ πιο γρήγορη ομάδα σε σχέση με πέρσι. Θεωρώ ότι θα είναι αλλαγμένη ομάδα, θα τρέχει, μπήκε φρέσκο αίμα μέσα και οι δικοί μας οι πιτσιρικάδες, ο Τζόλης, ο Μιχαηλίδης, ο Μπαλογιάννης, ο Τσιγκάρας και αυτοί που ήρθαν, ο Σέρβος, άμα μπει η Τζίφρα, είναι τεράστια υπόθεση, φίλε. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή ο Ζίβκοβιτς. Συν τη φιλοσοφία την άλλη του προπονητή, άρα φτάνω, δεν μπορώ να πω ούτε για αίτητα, ούτε περίπατο και αυτά, παιδιά,
Δεν μπορούμε να τα πούμε, ειδικά όταν υπάρχει τέτοιος πόλεμος απέναντι και ξέρουμε πόσο δυνατός είναι ο βασικός μας αντίπαλος και στα απ' έξω από το γήπεδο, έτσι. Στο παρασκήνιο και στα δικαστήρια και σε αυτά. Ναι. Απλώς βλέπω ότι τι έχουν κάνει και άλλες ομάδες μέχρι στιγμής. Δηλαδή βλέπω τότε τον συμπολίτη που ακούω κάτι παραμύθια που βγαίνουν και μέσα στα ράδια να πούμε ότι ναι, και δεύτερη θέση και πρώτη θέση, τέλος πάντων, να είχαμε εντάξει, να λέγαμε. Okay. Ο καθένας λοιπόν, φίλε λέει ότι εγώ, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ τους έχω... Εγώ τους έχω ούτε για έβδομη θέση να πιάσω. Να σου πω πραγματικά, ναι. Δεν με απασχολεί, αδερφέ. Θέλω εγώ, μπορώ να πάω να χτυπήσω το πρωτάθλημα. Μπορώ να περάσω την Μπενφίκα και να πάω στους ομίλους του Champions League, να περάσω και την Κράσνονταρ. Και πραγματικά δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο αντίπαλος. Δηλαδή δεν θέλω να χάνω ενέργεια. Ας αυτούς να σκέφτονται τη δική τους ομάδα. Έτσι, εμείς μπορούμε να προχωράμε, να μην ξαναέχουμε μια χρονιά σαν την περσινή από κάθε άποψη. Αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά. Από υγεία, από πολλά πράγματα. Μπορούμε. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν ξέρεις Κώστα μου το 2-1 που έβαλε εκεί ο Λιάκ στα προτεμιτελικά με τον Άρη που έβαλε τον κόλ το 2-1 εκεί στις καθυστερήσεις. Πόσο ούλιασα. Το μισό μόναχο με άκουσε. Σώθηκε, μου είπε κάποιος, σώθηκε το καλοκαίρι μας, λέει. Έγινε, να είσαι καλά, φιλιά στο Μόναχο. Να είσαι καλά. Φιλιά, και εσύ. Δεν σου είπα, ναι. Δεν σου είπα ότι ψήνω κάτι ψαράκια στη σκάρα και τώρα βγει το τσίπουρο έτοιμο, Ωρε φίλε, μου μύρισε κάτι είναι η αλήθεια, μου μύρισε. Έτσι, να κάνετε, λοιπόν. Να φτιάχνετε μικρές Ελλάδες, μικρές Θεσσαλονίκες. Εκεί που είστε. Μπορείτε. Δεν χρειάζεται πολλά λεφτά. Δεν χρειάζεται. Λίγο το ραδιοφωνάκι, λίγο τσιπουράκι, λίγο καλή παρέα, λίγο ένα τραγουδάκι ελληνικό. Θα φτιάχνετε μικρές Ελλάδες. Μπορείτε. Το έχω ζήσει έξω, γι' αυτό το λέω αυτό. Έζησα 10 χρόνια, 9 χρόνια ήμουν έξω, έτσι. Λοιπόν, σε χαιρετώ, σε φιλώ. Σε φιλώ. Να είσαι καλά. Φιλιά στην ομογένεια. Φιλιά. Πάμε. Ναι! Κλείσαμε εδώ. Εσείς που ζείτε έξω. Επειδή έζησα, δηλαδή δεν το λέω από σπόντα, μου τα έχουν πει κτλ. Και μάλιστα εμείς, εγώ ήμουν έξω μέχρι το 1982, που όχι κανάλια δεν υπήρχαν ελληνικά να δούμε στην τηλεόραση, όχι ίντερνετ δεν υπήρχε, όχι Facebook, όχι Instagram, όχι Twitter, όχι δορυφορικά, όχι βιντεοκλήσεις. Έτσι, δεν υπήρχε τίποτα. Χτυπούσε ένα τηλέφωνο στην πλατεία του χωριού και λέγανε «Σε λίγο θα πάρει ο Τσατσαρός από τη Γερμανία». Να βγει η αδερφή του στην πλατεία του χωριού, να βγει η γιαγιά στην πλατεία. Θα ξαναπάρει από τη Γερμανία σε ένα τέταρτο. Μιλάμε για τέτοιες συνθήκες στο χωριό. Όμως, λέγοντας την εξής κουβέντα μπορώ να σας πω ότι με απόλυτη βεβαιότητα μπορείτε να φτιάξετε εκεί που είστε μικρές Ελλάδες. Με μια συνταγή. Από το χωριό, με μια συνταγή ελληνική, με κάποια τραγούδια που θα βάλετε να παίξουν, με την τηλεόραση που θα βάλετε να παίζει, με το ραδιόφωνο που θα ακούσετε την εκπομπή, τα μάτς που θα δείτε, τηρώντας τα ήθη, τα έθιμα, μην ξεχνώντας, μιλήστε ελληνικά, εσείς που είστε χρόνια επάνω και τα παιδιά σας γεννήθηκαν στη Γερμανία, μιλήστε τους ελληνικά μέσα στο σπίτι. Γιατί έξω από το σπίτι, εννοείται μιλάνε γερμανικά οπουδήποτε, με τις παρέες τους, στα σχολεία κτλ. Μιλήστε τους ελληνικά. Τηρήστε τις παραδόσεις, μιλήστε τους για τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα της Ελλάδας. Κρατήστε ομφάλιο λόρο με την πατρίδα. Κοίτατε τύπο άλλος. Ένα τσιπουράκι έβαλε ένα ψαράκι, τάκ, μοσχομύρισε Ελλάδα φίλε. Και ας μην είναι ο ουρανός σας στη Γερμανία ή στην Αγγλία ή στην Νορβηγία ή στη Σουηδία οπουδήποτε. Ας μην είναι ποτέ τόσο γαλανός όσο ελληνικός. Κι ας έχει ηλιοφάνεια, κι ας έχει 30 βαθμούς. Ποτέ ο ουρανός δεν είναι ίδιος. Ποτέ το χρώμα της θάλασσας δεν είναι ίδιος με αυτόν της Ελλάδας. Αυτό είναι τσεκαρισμένο από χίλιες μπάντες. Σας το λέει κάποιος που έζησε έξω και ξαναπήγα στη Γερμανία αρκετά χρόνια και τους σπούδασα και τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Και πώς είναι και σαν χώρα και σαν λαός. Κρατήστε όμως τον ομφάλιο λόρο με την πατρίδα. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθετε την Ελλάδα δίπλα σας. Είτε με το ραδιόφωνο, είτε με τηλεόραση, με τα τραγούδια, με φαγητά, με ιστορίες. Μιλήστε στα παιδιά σας για την ιστορία μας. Είμαστε περήφανοι για αυτά που έχουμε σαν λαός πίσω μας. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα. Πάμε τώρα λοιπόν στο διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κωστή μου, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πολλή επικαιρότητα, πολλά θέματα.
Δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω. Από όπου θέλεις ξεκινάμε και όπου θέλεις τελειώνουμε. Καταλήγουμε. Τέλεια. Όπου θέλεις, όπου θέλεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την μεταγραφική κίνηση από τον Λιμνιό και την μετακίνησή του στην Κολονία, αλλά και το κορονοϊό που έχει επισκεφτεί την ομάδα. Καλά, ο κορονοϊός δεν είναι θέμα σχολιασμού. Ναι. Είναι. Εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο μεγαλύτερος αριθμός ποδοσφαιριστών στις ομάδες όλες της Ευρώπης θα το περάσει. Ναι. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι αυτή η μικρή αγωνία που υπάρχει μέχρι αύριο που θα επιβληθούν σε τεστ και οι υπόλοιποι διεθνείς του. Ναι, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν ο Γιαννούλης, ο Πασχαλάκης, ο Μιχαηλίδης, ακόμα και δύο πιτσιρικάδες της Ελπίδων. Αυτό είναι το... ένα απλό θέμα το οποίο απλά δεν πρέπει να πάρει διαστάσεις για καμία ομάδα, ναι, έτσι ώστε να μην έχουν οι ομάδες προβλήματα συμμετοχών στις διοργανώσεις. Είτε πρόκειται για τις εφόρειες, το πρωτάθλημα δηλαδή, είτε για τις ευρωπαϊκές. Δεν υπάρχει άλλο θέμα, δηλαδή δεν πρέπει να το μεγαλοποιούμε. Ναι, όταν, ναι, όταν ομάδες σε όλη την Ευρώπη διαβάζουν 5 κλίματα κορονοϊού, 4, δηλαδή θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να απλοποιούμε καταστάσεις και όχι να μεγενθύνουμε και να δραματοποιούμε. Ναι. Πάμε στην υπόθεση Λιμνιού. Μεταγραφή, έγινε η πιο εμπορική πράξη που θα μπορούσε να γίνει στον ΠΑΟΚ. Η πώληση του Λιμνιού. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο Λιμνιός στον ΠΑΟΚ, είτε αρέσει σε κάποιος είτε δεν αρέσει, έφτασε στο ταβάνι. Δεν είχε κάτι παραπάνω να κάνει στον ΠΑΟΚ ο Λιμνιός. Θα λίμναζε στον ΠΑΟΚ ο Λιμνιός τα επόμενα χρόνια. Ναι. Θα πει κάποιος γιατί. Γιατί κάποια στιγμή έρχεται το ταβάνι ενός παίκτη. Στον ΠΑΟΚ, ο Λιμνιός στον ΠΑΟΚ και σε ταβάνι. Όχι στην καριέρα του. Ναι, ναι. Στον ΠΑΟΚ ο Λιμνιός από φέτος θα είχε πτωτική πορεία. Mm-hmm. Το υπογράφω με 10 χέρια από την εμπειρία που έχω στα τόσα χρόνια καριέρας στον χώρο. Mm-hmm. Υπάρχουν παίκτες και παίκτες. Ο Λιμνιός στον ΠΑΟΚ έφτασε στο ταβάνι. Πουλήθηκε έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, 3% για την ακρίβεια, mm-hmm, από τα οποία θα πάρει τα 310 ο Ατρόμητος βάσει του ποσοστού μεταπόλυσης που διατηρούσε, ναι, και ο ΠΑΟΚ εισπράττει ένα τεράστιο ποσό για ένα ποδοσφαιριστή που θεωρώ, ξαναλέω, ότι δεν είχε να προσφέρει κάτι, ναι, στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ο Λιμνιός μπορεί να πάει στην Κολονία, ναι, και του χρόνου να πουληθεί από την Κολονία 10 εκατομμύρια. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω, έτσι. Δεν υπάρχει... Σαφέστατο. Μας είπε ότι ο Λιμνιός είναι σαβούρα. Δεν λέω ότι... Λέω, ναι, ναι, όχι. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Γιατί μερικοί ακούν αυτό που θέλουν καλά, να ακούσουν. Εντάξει, τι ακούν να κάνουμε. Θέλω εγώ να πω, θα ακούν αυτό που λέω, όχι αυτό που θέλουν αυτοί να καταλάβουν. Λέω λοιπόν ξανά, ναι, ότι ο Λιμνιός στον ΠΑΟΚ είπε στα δάνεια. Ναι, ναι. Θα έχει πτωτική πορεία από, από, ναι, φέτος. Ναι. Από φέτος θα έχει πτωτική, ναι, πορεία. Ναι. Λόγω αλλαγής θέσης, ναι, 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 λόγω του, ναι, Λιμνιού, δεν θα έκανε στον ΠΑΟΚ αυτά. Τώρα του δίνω τη δυνατότητα να κάνει καριέρα και ο ΠΑΟΚ βγαίνει απόλυτα κερδισμένος. Είναι μια καταπληκτική εμπορική συναλλαγή. Καταπληκτική εμπορική συναλλαγή, ναι, για τον ΠΑΟΚ και μια τεράστια ευκαιρία καριέρας για ένα παιδί που ήρθε, έπαιξε τον ΠΑΟΚ, τίμησε με την παρουσία του, ναι, πήρε τα κύπελά του, πήρε τα πρωταθλήματά του και τώρα πάει παρακάτω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, 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 ναι. Κώστα, πάμε και στους δύο μπακ που έρχονται. Να έρθουν, ναι, και, ναι, να τους δούμε. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι... Η περίπτωση του Γιάνγκο είναι πολύ καλή σύμφωνα με όσα, ναι, έχω διαβάσει για το παίκτη, έχω δει και στατιστικά κτλ. Όπως και ο Ζίβκοβιτς. Είναι δύο κινήσεις που θεωρητικά κάνουν μπαμ. Ναι, 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 ναι. Θα τους δω, ναι, στον αγωνιστικό χώρο και θα τους κρίνουμε για, σαν επιλογή. Άριστα 10 παίρνει ο Ρέμπε. Ναι, επιλογή. Αυτό, ναι. Στην πράξη αυτό. Τώρα θα τους δούμε τα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Όσο για τον Πιτσιρίκο που θα έρθει από τους Βίκινγκ, είναι μια κίνηση επενδυτική με υψηλό ρίσκο θα τη χαρακτήριζα. Ναι. Ένα 100 που θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ δεν είναι μικρό ποσό, αλλά αν ο παίκτης, όπως σε θεωρεί ο Ρέμπε, απογειωθεί, τότε μιλάμε για δεκαπλασιασμό των χρημάτων του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή είναι η, η κατάσταση, έτσι. Mm-hmm. Για τέτοιες φάσεις πλέον μιλάμε. Για ένα ΠΑΟΚ που θα παίζει είτε Europa League ή θα κάνει την υπέρβαση από το Champions League, οι τιμές των παικτών του θα εκτιναχθούν. Και για να επιστρέψω πιο πίσω στο Λιμνιού, γιατί να μην εκτιναχθεί και η τιμή του Λιμνιού, το είπα γιατί. Γιατί ο Λιμνιός έπεσε τα δάνεια στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Θυμάμαι αρκετές φορές την κουβέντα που μου είχες πει πριν το καλοκαίρι
σε ανύποπτη στιγμή ότι Κωστή, αυτό που θα γίνει με το τέλος αυτού του πρωταθλήματος θα είναι ή θα αλλάξει ο προπονητής ή θα αλλάξουν αρκετοί παίχτες. Και όλες αυτές τις μέρες, αφού αποφασίστηκε να μείνει ο προπονητής και να στηριχτεί, σε θυμάμαι κάθε φορά που προκύπτει μια αλλαγή, είτε μια αποχώρηση παίκτη, είτε ο ερχομός ενός καινούργου, γιατί συντελείται, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην περίοδο χτισήματος του επόμενου ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Φυσικά συμφωνώ. Τι να διαφωνήσω. Ναι. Θα μπορούσα να διαφωνήσω. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ το λέω από τη μέρα που τελείωσε το προηγούμενο πρωτάθλημα. Δύο επιλογές υπήρχαν. Ή θα έφευγε ο προπονητής και θα στηριζόταν με μικρές αλλαγές στο υπάρχον ρόστερ, ή θα έμενε ο προπονητής και θα άλλαζε το σύνολο του ρόστερ. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Ακόμα δεν έχουμε δει το οριστικό τέλος αυτής της ιστορίας. Όχι, δεν έχουμε δει ακόμα το άνοιγμα της βεντάλιας σε ό,τι αφορά τις αλλαγές. Θα συνεχιστούν οι αλλαγές. Δεν τελείωσαν εδώ. Μην με ρωτήσεις πόσοι ακόμη θα φύγουν. Δεν είναι. Τι να σου πω, ό,τι και να σου πω θα είναι τέτοιο. Πώς ξέρεις κάθε φορά τι θέλω να σε ρωτήσω όμως μετά, ποια είναι η ερώτηση. Είναι γιατί εντάξει, είναι λογική ερώτηση, δεν είναι ερωτήσεις. Εγώ εκτιμώ ότι θα έχουμε μετά τον Γιάνγκο, τον Νίλσεν και τον Ζίβκοβιτς, τρεις προσταφαιρέσεις. Ας βάλει ο καθένας στο μυαλό του να δουλέψει. Μάλιστα. Τρεις θα φύγουν, τρεις θα έρθουν τουλάχιστον. Τρεις. Ναι. Εκεί πια θα αρχίσουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ολοκληρωμένη εικόνα του ρόστερ. Για το οποίο έχω πει ότι θα τελειώσει στις 3 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ θα κινείται. Βέβαια. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κινείται. Όπως δεν κινήθηκε, είχαμε πει πριν το μάτς με την Μπεσίκτας, δεν κινείται για την Μπεσίκτας. Ούτε για την Μπενφίκα. Βέβαια. Όχι. Όχι. Τι να πάρει για την Μπενφίκα. Πώς θα αντιμετωπίσει τα 400 εκατομμύρια την Μπενφίκα. Μόνο με πάθος και αγωνιστικότητα. Όχι με μεταγραφές της σειράς. Ξεκάθαρα. Παίρνει παίχτες για πολλά χρόνια, όχι για ένα μάτς και για μια εβδομάδα. Παίρνει παίχτες για νεορίζοντα. Ναι. Και σίγουρα θα έρθει φορ κάποια στιγμή, θα έρθει και χαφ. Εγώ λέω θα έρθει και θεματοφύλακας. Ναι. Αλλά ας ανακυλήσει ο χρόνος, να μπορέσουμε να τα δούμε και να τα σχολιάζουμε. Τα μηνύματα που εισπράττω και το πρωί, Κώστα, είναι ότι ακόμα δεν την έχουμε ακούσει τη φωνή του Ρέμπε, όμως φαίνεται ότι με πολύ προσήλωση και αθόρυβα, θα μου επιτρέψει την έκφραση, κινείται βάσει ενός πλάνου και μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν τους έχουμε δει ακόμα όλους να παίζουν, αλλά φαίνεται όμως ότι ακολουθεί πιστά ένα προγραμματισμό, έτσι. Και ότι έχει σχέδιο, πλάνο, το υπηρετεί πιστά. Τον έχουν αφήσει ήσυχο να κάνει τη δουλειά του, πολύ σημαντικό, και το βλέπουμε αυτό για τον Ρέμπε. Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτές οι ενστάσεις που βγήκαν για το γήπεδο. Θα το δούμε. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός κινήσεων που δεν θα επιτρέψει σε κανένα ρουφιάνο και σε κανένα κομπλεξικό να σταθεί εμπόδιο στην κατασκευή του νέου γήπεδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θεωρούσα δεδομένο εξ αρχής ότι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Ναι. Θεωρούσα δεδομένο ότι τα εμπόδια θα δημιουργηθούν. Ωστόσο, θεωρώ δεδομένο επίσης ότι όλα θα ξεπεραστούν, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια απλή κίνηση που αφορά τον ΠΑΟΚ και τους Αδίδια. Εδώ μιλάμε για ένα έργο πνοής για τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Άρα, ας κάνουν όλοι υπομονή. Ναι. Πάντως, το ότι βγήκαν αυτές οι φωνούλες πάλι, νομίζω ότι δείχνει και το ότι πλησιάζουμε στην υλοποίηση. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη θετική πλευρά του θέματος. Τους περιμέναμε λίγο πολύ. Απλά δείχνει τώρα πώς ότι. Άρα, αφού βλέπεις ότι θα γίνει κάτι, τώρα ας πούμε, να πούμε τώρα που δεν κατάλαβα και πραγματικά, Κώστα. Πού είναι το θέμα, προσπάθησα να καταλάβω, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο που είναι και ερώτημα ακροατών. Με την Νόβα έχουμε κάποια οριστική συμφωνία ή απομένουν οι ανακοινώσεις. Ναι. Μόνο οι ανακοινώσεις, τίποτα άλλο. Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Αν δεν είναι σήμερα μέχρι το βράδυ, θα είναι αύριο μέχρι το απόγευμα για ένα συμβόλαιο, ένα χρυσό deal όπως έγραψε και η Φόρτσα, όπως αποκάλυψε και η Φόρτσα το Σάββατο. Το deal είναι χρυσό. Ο ΠΑΟΚ πάει να κλειδώσει 9 εκατομμύρια ευρώ με τον πόνο του φυσικά. Δεν να πω κάτι, η δεύτερη θέση δίνει στον ΠΑΟΚ 9 εκατομμύρια ευρώ.
Το πρωτάθλημα δίνει 11. Έτσι. Αυτά. Δηλαδή ο καθένα δεν να βγάλει τα συμπεράσματα. Εντάξει, δεν να πούμε άλλο τώρα. Δηλαδή τι να πούμε. Τι να πούμε. Και το κυριότερο, αυτοί μα έψαξαν. Δεν πήγαμε εμεί, να το πω έτσι λαϊκά απλά. Αυτοί έψαξαν τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Φυσικά. Πολύ σημαντικό αυτό, Κώστα. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Αυτά. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά. Κώστα, και περιμένουμε. Ναι. Κινήσεις επόμενες. Να δούμε τι άλλο θα υπάρξει. Είμαστε σε μια εγρήγορση. Την Παρασκευή θα πούμε περισσότερα για το μάτς, γιατί έχουμε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Έχουμε, ρε, κάτσε. Έτσι. Τρίτη είναι ακόμα την Παρασκευή, έτσι σας δω. Τις μέρες πήγες εσύ, ρε. Εντάξει. Κοίταξε, λέμε για το πρόγραμμα ότι ναι, παίζουμε μεν με όλους, okay, αλλά η αρχή είναι πολύ σημαντική για να δώσει ψυχολογία. Όντως, και ό,τι έτσι. Τολμώ να το πω, αν και εγώ είμαι της άποψης πάντα παίζεις όλοι με όλους, αλλά έτσι πως δομήθηκε το πρόγραμμα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο ότι ήταν μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάτσε να βάλω χαλάκι. Εδώ. Έτσι όμορφα. Άρα, τι κρατάμε, γιατί ο Κώστας πάντα όταν μιλάει για τα θέματα αυτά, ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Δεν λέει εύκολες κουβέντες. Άμα δεν είναι να πει, δεν λέει. Τρεις προσταφαιρέσεις λέει. Τρεις θα έρθουν, τρεις θα φύγουν. Center for, αμυντικό half και ίσως και τερματοφύλακας. Τώρα, στην παρούσα φάση, είπαμε, περιμένουμε να τελεσφορήσουν οριστικά, γιατί άμα δεν μπουν οι τζίφρες, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Του Ζίφκοβιτς, του Σέρβου Πεκταρά, έτσι, που έρχεται από την Μπενφίκα, του Περέιρα, του αριστερού μπακ που έρχεται φερέλπιδας, έρχεται στην ουσία σαν backup στην παρούσα φάση του Γιαννούλη, του δεξιού μπακ που είναι και αυτός παίκτης κλάσης και επίπεδου, νταμπλούχος με τη Young Boys, παίκτης της Πόρτο που στα μικρά του αγωνίστηκε και στη Manchester United. Έτσι ομιλούν όλοι για ένα εξαιρετικό δεξιόπιστο φύλακα. Ό,τι λέμε το πρωί, λέμε και το μεσημέρι, ισχύει πάντα ματάκι χορταράκι. Θα τους δούμε. Αλλά μέχρι τώρα αυτό το οποίο λέει ο κόσμος και συνήθως ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα και δεν θολώνει από προσωπικά πάθη, από αιμονές, από ξέρω εγώ διάφορα και έχει καθαρό μυαλό και αγάπη για την ομάδα και ξέρει να αναγνωρίζει τι λέει. Λέει ότι τούτος εδώ ο Γερμανός στην παρούσα φάση και μέχρι τώρα φαίνεται να ακολουθεί πιστά ένα πλάνο, να το υπηρετεί αθόρυβα. Είπαμε, δεν ξέρουμε αν η φωνή του είναι Βασίλης Καράς. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Δεν ξέρουμε αν είναι λεπτή η φωνή του και θα πει γεια σας, είμαι όλα φρέμπε. Δεν μας νοιάζει κιόλας, δεν το θέλουμε για να κάνει σοπράνο μέτζο, να κάνει τον τενόρο στη χοροδία του σχολείου. Μας ενδιαφέρει να κάνει δουλίτσα. Και γίνεται δουλειά όπως βλέπετε και στις αποχωρήσεις και στις μεταγραφές. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Κώστας, ότι ο Λιμνιός και με την αλλαγή της θέσης και με τον τρόπο που μετά το Δεκέμβρη παρουσιαζόταν, δεν είδαμε καμία εξέλιξη. Δεν είδαμε. Άρα είναι να γίνεται και ένα deal στην σωστή στιγμή η μεταγραφή. Μπορούμε να αναφέρουμε διάφορα παραδείγματα που χάσαμε το timing και μείναμε με έναν παίκτη ο οποίος δεν έφυγε όταν έπρεπε. Έτσι. Αυτά! Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας για το επόμενο δίωρο στο πέναλτι. Και φυσικά και μετά από το δίωρο του Γιώργου, όλο το βράδυ, εδώ και την άλλη μέρα και τα ξημερώματα και όλη μέρα και όλη νύχτα, Λίμπερο, αθλητικός Λίμπερο 107 και 4. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, bye, bye!